Καλημέρα σας. Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4%. Έτσι, από την 1η Απριλίου, αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ από τα 650 ευρώ, θυμίζω, που ήταν το 2019. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν 3 επιπλέον μισθή στο εισόδημα περίπου 600.000 εργαζόμενων. Η νέα αύξηση προφανώς και θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας και όλες τις παροχές που συνδέονται με το κατώτατο μισθό. Αναλυτικά θα μιλήσει για όλα αυτά σε λίγο ο Υπουργός Εργασίας. Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρουμε ότι στην χώρα μας οι αμοιβές είναι ακόμα χαμηλές, ενώ πιέζονται ακόμα περισσότερο από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο το ακούω συνέχεια, ειδικά από νέες και νέους, οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Και η νέα αυτή αύξηση προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα όμως προσφέρει μια πολύ σημαντική ανακούφιση. Και κυρίως δηλώνει την πρόθεσή μας να αναβαθμίσουμε τους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να τονίσω ότι το τελικό ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί βρίσκεται στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας. Είναι ωστόσο μέσα στις αντοχές των επιχειρήσεων που θέλω να θυμίσω τόσο πολύ στηρίχθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ταυτόχρονα η εθνική οικονομία παραμένει σε μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, η ανεργία υποχωρεί σταθερά, οι φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Τώρα, κατά συνέπεια, είναι η ώρα να στηριχθούν οι εργαζόμενοι με μια γενναία αύξηση του βασικού μισθού. Γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να το καρπώνονται δικαία όλοι.